Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα προβληματάκι με τη μεταφορά του δικτύου. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Διότι επαναλαμβάνω ότι μπορεί να έχουμε δύο εργοστάσια στην Ρόδο, αλλά οι διακοπές των συστημάτων δημιουργούν και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το έργο το οποίο υπεγράφει χθες στην περιφέρεια από τον περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, τον νέο δήμαρχο της Πάτμου, τον Λευτέρη Πέντε. Έχει να κάνει με το δίκτυο ίδρυυσης της κάλας της Πάτμου. Είναι έργο το οποίο εδώ και χρόνια ουσιαστικά οριμάζει, προκειμένου να βρει και τον δρόμο και τον τρόπο, αλλά και τα χρήματα και να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Σήμερα έχουμε στην περιφέρεια την χαρά να είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της Πάτμου, ο κύριος Πέντες, εκ δεξιών μου. Ο κύριος Βαρούνης είναι εκπρόσωπος της τεχνικής εταιρείας Τεβάρ. Ο λόγος που βρίσκεται εδώ ο κύριος Δήμαρχος είναι γιατί υπογράφουμε σήμερα με τον ανάδοχο. Είναι μια τριμερής σύμβαση για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειάς μας, το γνωστό περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα που έχει κάθε περιφέρεια. Χρηματοδοτείται ένα έργο που έχει να κάνει με το δίκτυο ίδρυυσης της σκάλας της Πάτμου, ένα πολύ σημαντικό έργο για το νησί της Πάτμου. Έχει δίκτυα, έχει αντιλιοστάσια, έχει δεξαμενές και καλύπτει κάτω την σκάλα της Πάτμου και την περιοχή Μελόη. Τα λέω καλά, κύριε Δημάρχη? Ένα έργο για το οποίο υπήρξε μια μακρά συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας και του Δήμου, αφενός για να οριμάσει, αφετέρου για να υποβληθεί, να αξιολογηθεί στο ΕΣΠΑ, να εγκριθεί και μετά να δημοπρατηθεί και να φτάσουμε σήμερα στην ευχάριστη θέση. Δηλαδή μια δουλειά αρκετών ετών. Έχει το συμβολισμό, έναν ακόμα, από μια σειρά, πολύ μεγάλη σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται μέσα από τη συνεργασία του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Και μπορεί να το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί τα πράγματα περπατάνε και προχωράνε στην περιοχή μας μόνο με αυτόν τον τρόπο. Εγώ λέω δυστυχώς, δεν λέω ευτυχώς, λέω δυστυχώς, γιατί είμαστε καταδικασμένοι σαν περιοχή να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον που δεν είναι κανονικό. Η κανονικότητα, αν θέλετε, σε αυτή την περίπτωση θα ήταν εάν ο Δήμαρχος της Πάτμου, ως ο πρώτος πολίτης ενός Δήμου και ενός νησιού, είχε την ευχέρεια, τη δυνατότητα να αξιοποιεί μόνος του τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν και μέσα από τις υπηρεσίες του να καταθέτει τις προτάσεις του, να δημοπρατεί τα έργα του, να τα υλοποιεί τα έργα του και να κρίνεται φυσικά για αυτό. Αυτό όμως δεν ισχύει στο Νότιο Αιγαίο. Και στο πρόσωπο του κυρίου Πέντε, του Δημάρχου της Πάτμου, φανταστείτε ότι είναι δεκάδες άλλοι δήμαρχοι της περιφέρειάς μας. Αντίστοιχα, και στην πλευράς περιφέρειας, είμαστε μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε όρθιο το τεχνικό πρόγραμμα σε πάρα πολλά νησιά και σε πάρα πολλούς δήμους, με τον ελάχιστο αριθμό μηχανικών που έχουμε, να αντέξουν όσο γίνεται περισσότερο, ούτως ώστε να υλοποιηθούν έργα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης στα νησιά αυτά, όπως στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ίδρυυση. Θέλω να πω γενικά ότι στο κομμάτι ίδρυυση έχουμε δαπανίσει τα τελευταία χρόνια και σημαντικά ποσά και μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους, όπου έχουμε εξαντλήσει κάθε όριο και έχουμε υπερβεί το όριο αυτό σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, αλλά και με χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, και με χρήματα από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, μέσα από όλα δηλαδή τα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε λύσεις σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την ίδρυυση.
Αυτά λοιπόν από τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Αυτή η περίφημη κανονικότητα δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο είναι ένα ζητούμενο των τελευταίων 25 χρόνων. Να δούμε τελικά ποια είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία θα κάνει το αυτονόητο. Δηλαδή θα δώσει τη δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν προσλήψεις, να αποκτήσουν τεχνικές υπηρεσίες, όσο μικρή και αν είναι, και κυρίως να συμβάλλουν δηλαδή στην ενίσχυση και των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας για τους αδύναμους Δήμους. Είναι μια μονιμότητα αυτή η έλλειψη κανονικότητας στα νησιά και από ό,τι διαφαίνεται δηλαδή δεν πρόκειται ουδέποτε να αλλάξει. Λοιπόν, πριν πάμε και να ακούσουμε τον δήμαρχο της Πάτμου, τον νέο δήμαρχο, τον κύριο Ελευθέρη Πέντε, ο οποίος φαντάζομαι ότι το αυτονόητο κάνει και ο άνθρωπος, εκφράζει την ικανοποίηση του δηλαδή την εξέλιξη αυτή και είναι δεδομένο ότι έχουν τη χαρά τώρα αυτοί οι νέοι δήμαρχοι, οι νέες δημοτικές αρχές, να αξιοποιούν δηλαδή και ένα έργο που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, διότι οι Δήμοι έχουν μια φυσική συνέχεια και για να γίνει η υπογραφή, να φτάσει στην υπογραφή αυτή η δουλειά, δούλεψαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ενδεχομένως αυτό το έργο, το θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Λοιπόν, πριν ακούσουμε τον Δήμαρχο, να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Αποδήμου Ελληνισμού, ο κύριος Μιχάλης Κόκκινος, γνωστός δικηγόρος, για να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως την περιοχή μας, διότι αυτά τα οποία γίνονται επί χάρτου δηλαδή, και κυρίως από τον Ταγί Περντογάν, αυτή η έντονη προκλητικότητα αφορά την περιοχή μας. Καλά το λένε οι συμπολίτες μας, ακούν αεροπλάνα, βεβαίως ακούν τα αεροπλάνα, διότι είναι συνεχείς οι προκλήσεις και από την τουρκική πολεμική αεροπορία και οι εμπλοκές. Το θέμα είναι να μην δούμε και το Γιαβούζ ανοιχτά της Λίνδου τα επόμενα χρόνια ή τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, πάμε τώρα στον δήμαρχο της Πάτμου, στον Ελευθέρη Πέντε, για το δίκτυο ίδρυυσης της Σκάλας. Και η ηθική ικανοποίηση να υπογράφουμε σήμερα με τον Περιφερειάρχη μας ένα έργο πνοής για την Πάτμου. Θέλω να εκφράσω βέβαια όμως και την άποψή μου ότι όταν μιλάμε για μια κανονικότητα και μιλάμε για διοικήσεις και όχι για τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί φέρουμε τον τίτλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά πλέον φερόμαστε ως διοικούντες απλοί, ότι μέσα στην ατυχία και στις δύσκολες συνθήκες αυτές, στις αντιξοότητες, αν ένας Δήμος δεν έχει μια άξια περιφέρεια να την υποστηρίξει, δυστυχώς θα υπολειτουργεί. Θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον Περιφερειάρχη μας και στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, γιατί μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πραγματικά κατάφερε τα έργα πνοής που καρκινοβατούσαν όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να τα οριμάσει και να τα εκτελέσει, έχοντας αρρωγό ο Δήμος Πάτμου την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι μόνο αυτά τα έργα. Είναι το έργο της ίδρυυσης, είναι η μελέτη της επικαιροποίησης της μελέτης για ένα σημαντικό οικισμό της Πάτμου, έναν τουριστικό οικισμό που θα αποτελέσει εργαλείο τα επόμενα χρόνια αναπτυξιακό για την Πάτμου. Έχουμε και άλλα έργα πνοής τα οποία είναι σε εξέλιξη και σήμερα στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη είπαμε ότι θα τα δρομολογήσουμε μαζί από κοινού και πραγματικά θεωρώ ότι είναι καθοριστική η συμβολή της Περιφέρειας σε όλη αυτή την εξέλιξη. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω ξανά θερμά εσάς, τους συνεργάτες σας, τις υπηρεσίες σας και τους συνεργάτες τους δικούς μου, τους υπαλλήλους του Δήμου Πάτμου και πραγματικά να ευχηθώ μια καλή και αγαστή συνεργασία στο μέλλον όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το περίφημο πρόγραμμα Το Φιλόδημος, το οποίο έτρεχε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ξέρετε ποια είναι η εξέλιξή του δηλαδή. Το ύψος των έργων τα οποία εντάχθηκαν στο Φιλόδημο έφτασαν το 1 δις, αν θυμάμαι καλά, 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ιστορία του Φιλόδημου ξεκίνησε με μια σύμβαση η οποία υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της προηγούμενης δηλαδή, έτσι, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διαμέσου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Τελικά από αυτό το ταμείο φαγώθηκαν κάποια χρήματα. Έμεινε ουσιαστικά ένα ποσό 134 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, αποφασίστηκε τώρα, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, 31-12 δηλαδή του 2019, η νέα κυβέρνηση, ο κ. Θεοδωρικάκος, να βρει κάποιον άλλο τρόπο να υπογράψει μια νέα σύμβαση με το Φιλόδημο. Ο Φιλόδημος θα γίνει Φιλομπλε,
Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία και υποσχέθηκε ότι ενδεχομένως κάποια έργα θα σωθούν, θα περάσουν μέσα από τα ΠΟΔΕ δηλαδή, ενώ από τα προγράμματα των δημοσίων επενδύσεων, από το ανάπτυξη και στέλνει και κάποια κομμάτια ο κύριος Θοδωρικάκος στις περιφέρειες δηλαδή. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά τα έργα, εκτός και αν η κυβέρνηση αποφασίσει να υπογράψει μια πολύ μεγάλη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να στηβάξει τα έργα σε αυτή τη διαδικασία. Διότι πολλά από τα έργα έχουν μια πρώτη εγγραφή, δεν έχουν ακόμη την οριμότητα που χρειάζεται. Λοιπόν, ρωτήθηκε γι' αυτό ο Περιφερειάρχης και φαντάζομαι ότι ήταν όσο ειλικρινής μπορεί κάποιος να είναι, ότι δεν πρόκειται να σωθεί όλο το πρόγραμμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ως Περιφερειάρχης γνώριζα το πρόβλημα πριν ανακοινωθεί στους Δημάρχους. Και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου το είχα περιγράψει ότι θα προκύψει ζήτημα με το Φιλόδημο. Το είχα περιγράψει πριν μιλήσει ουσιαστικά πρώτη φορά ανοιχτά προς τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης ο Υπουργός Εσωτερικών στη Γενική Συνέλευση που έγινε στη ΣΚΕΔΕ. Στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Windham, κύριε Δήμαρχε, σωστά. Mm-hmm. Το είχα πει πριν εγώ στην ΠΕΔ. Έτσι. Γιατί είχαμε την εξής εικόνα από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Υπήρξε ένας δανεισμός 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία δόθηκαν στην Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και με βάση αυτά τα χρήματα, τα 200 εκατομμύρια, χτίστηκε το Φιλόδημος. Στην πορεία, 66 εκατομμύρια από αυτά διατέθηκαν κάπου αλλού. Αυτό είναι αρμόδιοι να το απαντήσουν το πού αλλού οι Υπουργοί Εσωτερικών, Σκουρλέτης και Χαρίτσης και οι προηγούμενοι Υπουργοί Εσωτερικών και μείνανε 134 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα. Τα έργα που εντάχθηκαν στο Φιλόδημο είναι λίγο πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι λίγο πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Όμως, στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, αφού σε όλα τα έργα του Φιλόδημου θα δείτε ότι υπογράφεται μια σύμβαση στην οποία καταλήγει να υπογράφει και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων που είναι ο χρηματοδότης, με δανεισμό που αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών να εξοφλήσει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Με 134 λοιπόν ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων εντάχθηκαν έργα που ξεπερνούν το δισεκατομμύριο. Ίσως είναι 1,1, αν θυμάμαι καλά, 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνει κανένας ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ένα άνοιγμα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς θα φροντίσουμε να μην χαθεί κανένα έργο στο Φιλόδημο. Αν θέλετε τη δική μου τοποθέτηση πάνω σε αυτό, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να σωθούν όλα τα έργα. Εγώ λέω σήμερα, προσωπική άποψη εκφράζω, πιστεύω πως δεν θα σωθούν όλα τα έργα. Γιατί κάποια από αυτά θα πρέπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο σφιχτό χρονοδιάγραμμα να υλοποιηθούν. Αρκετά από αυτά δεν έχουν οριμότητα, γιατί αρκετοί δήμοι ενέταξαν έργα τα οποία είναι σε ένα επίπεδο σκέψης, βούλησης, ονείρου, ευχής, να το πω έτσι. Και η προεκλογική περίοδος ήταν ιδανική, ούτως ώστε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ικανοποιήστε τα όνειρα όλων, γιατί πάμε σε εκλογές. Ναι, αλλά έρχεται η ώρα που από το ταμείο λείπει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Σήμερα, όπως είναι η Ελλάδα, ένα δισεκατομμύριο ευρώ δεν καλύπτεται εύκολα. Και η εξαγγελία ότι θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ, σε ένα βαθμό, ναι. Όλα στο ΕΣΠΑ, να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε, για τον επιπλέον λόγο ότι δεν καλύπτουν όλα τις προϋποθέσεις του οδηγού εφαρμογής του ΕΣΠΑ. Δηλαδή, υπάρχουν έργα που, αν τα μεταφέρουμε από το Φιλόδημο στο ΕΣΠΑ, θα κοπούν από τον οδηγό εφαρμογής του ΕΣΠΑ. Είναι τεχνικό θέμα, δεν είναι οικονομικό. Λοιπόν, αυτά για το περίφημο πρόγραμμα Φιλόδημος. Να δούμε τελικά τι θα κάνει και η κυβέρνηση δηλαδή, για το θέμα αυτό, διότι υπάρχει υπόσχεση ότι κάπου θα ενταχθούν. Είναι οι γενικότερες αφαιρετικές έννοιες που έχουν αυτές οι κυβερνήσεις στην χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως επίσης, όπως και ό,τι και overbooking κάνουν στα έργα, νομίζω ότι τα χρήματα δεν φτάνουν. Εκτός, επαναλαμβάνω, εάν πραγματικά δανειστούν δηλαδή αυτό το ποσό του 1 δις.
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που το βλέπω λίγο δύσκολο. Και μετά, ξέρετε, το σημαντικότερο όλων είναι ότι έρχονται υπουργοί και ο κάθε υπουργός θέλει να αφήσει το δικό του όνομα. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και με τους δημάρχους, το ίδιο συμβαίνει και με τους όσους ασκούν εξουσία. Γκρεμίζουν ότι καλό υπάρχει ή ότι ουσιαστικά έχει τον δρόμο του, προκειμένου το επόμενο να πάρει τη δική του ταυτότητα. Γι' αυτό δεν έχει συνέχεια η χώρα, δηλαδή, ενώ ότι πολλές φορές αυτή η χώρα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει μία φιλοσοφία η οποία να διακατέχει και να διαπνέει όλο τον περίφημο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα εθνικά ζητήματα, διότι έχουμε τον πρόεδρο, τον Τούρκο, να δείχνει χάρτες και χάρτες περιοχής μας.